Η εικόνα που θα δείτε σοκάρει. Οι πατρινοί κάνουν επίθεση στον συνδικαλιστή και μέλος του ΠΑΣΟΚ Κώστα Πετρόπουλο. Και η μικρή του κόρη, φανερά σοκαρισμένη, του λέει να φύγουν. Οι συγκεκριμένοι αυτοί άνθρωποι με την απαράδεκτη, την υποκλητική, την φασιστική και βέβαια καταδικαστία ενέργειά τους, ήμουν μαζί με την κόρη μου και ένα φιλικό ζευγάρι και πηγαίναμε όπως όλοι οι πολίτες. Οι οποίοι βέβαια, σαφώς όταν είδε τέτοια φαινόμενα, μικρό παιδί είναι, ταράχθηκε και με τραβούσε, όπως είδατε και στα πλάνα, να φύγουμε και να μην δημιουργηθεί κανένα απολύτως πρόβλημα. Δυστυχώς όμως αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν σεβάστηκαν ούτε αυτό. Φαίνεται πως κάποιοι δεν έχουν τα όρια τους. Δεν σεβάστηκαν ακόμη και το ανήλικο κορίτσι που είναι μαθήτρια δημοτικού. Ο Κώστας Πετρόπουλος προσπάθησε να αντιδράσει. Τελικά όμως έδωσε τόπο στην οργή. Όσο για τους κυρίους που τον αποδοκίμαζαν, στη λογική του όχλου συνέχισαν απτόητοι. Εικόνες ντροπής που δεν έχουν καμία σχέση με τα όσα κατά καιρού συμβαίνουν με τους πολιτικούς. Όπως για παράδειγμα αυτό που συμβαίνει, που έγινε στο Βερολίνο με τον Γιώργο Παπανδρέου ή με τα γιαουρτάκια και με τις διαμαρτυρίες κατά τη διάρκεια των πολιτικών εκδηλώσεων. Βγάλε το τέτοιο. Μας επιλύσατε. Πάτε εδώ και πιείτε τσάμπα, πληρώνουμε εμείς. Τσάμπα είναι. Η εικόνα της κόρης του κυρίου Πετρόπουλου μεταδόθηκε και χθες από το Λεπάντο. Η στιγμή της αποδοκιμασίας του πατέρα μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού του, ό,τι και να έχει κάνει ο πατέρας, είναι ντροπή.